Πάμε να δούμε τι λένε. Ήρθαμε προσεκτικά και okay. Φορώντας τη μάσκα και τα λοιπά. Ναι, ναι. Τι άλλο σκοπεύεις να αγοράσεις? Δεν ξέρω. Ο σκοπός σου ήταν για το μάους. Ναι, ναι. Η τιμή του είναι καλή, είσαι ευχαριστημένος με την έκπτωση? Ναι, ναι, αρκετά καλή. Τηλεόραση, καμιά τηλεόραση. Προτιμάτε τα ηλεκτρονικά ήδη, σε έτσι μέρες που έχουν έκπτωση? Ναι, 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 ναι. Ήρθατε και πέρσι, κάθε χρόνο έρχεστε? Ήρθαμε και πέρσι, ναι. Το θέμα του κορονοϊού προβλημάτιζε σας? Όχι πολλά, αλλά προσέχουμε. Προσέχετε, τηρείτε τις αποστάσεις, φορείτε τη μάσκα σας. Ναι, κάνουμε τα κλειτές μας, ούλα. Από τι ώρα είστε εδώ? Τώρα πριν λίγη ώρα. Δεν ήρθατε να περιμένετε έξω? Όχι, από τις ουρές? Όχι, όχι. Θα με έρθω να κοιτάξω και να αποφασίσω. Νομίζω τα σχέδια πιο λίγο ο κόσμος φέτος. Βέβαια, περίμενα ότι δεν θα ήταν τόσο αυξημένη. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση διατηρούμε τα μέτρα ασφαλείας και εξυπηρετούμε τους πελάτες μας. Εν ώψη κορονοϊού δεν υπήρχε, ας πούμε, κάποια διαφοροποίηση στον αριθμό των καταναλωτών? Βεβαίως, υπάρχει συγκεκριμένο όριο στο κατάστημα που μπορούν να εισέλθουν. Συγκεκριμένα σε εμάς είναι στα 130 άτομα. Μπαίνουν με το, όπως βλέπετε, θα δείτε και απ' έξω, περιμένουν όσοι δεν χωράνε μέσα στο κατάστημα αυτή τη στιγμή. Η πανδημία επηρέασε την κατανάλωση? Ως ένα βαθμό ναι, μπορώ να πω, αλλά από ό,τι βλέπω και εγώ, δουλεύει πολλά και το online. Πλέον έμαθε ο Κύπριος καταναλωτής να δουλεύει και το online. Λοιπόν, έτσι αντέδρασαν οι καταναλωτές. Αυτά είπαν για τους λόγους που πήγαν βεβαίως στο εμπορικό κέντρο για να ψωνίσουν. Πάμε να συνομιλήσουμε με